Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από το κλειστό της 10, Μπασκετάκη Σαλόνικα. Για το θεσμό του κυπέλλου θα παρακολουθήσουμε για τη δεύτερη αγωνιστική. Ένα παιχνίδι ανάμεσα στον Πανικό BC, ο οποίος θα είναι τέτοιος σε Πανικό Τίμπερλους. Ο Πανικός BC θα είναι τυπικά η φιλοξενούμενη της σημερινής αναμέτρησης. Οι δύο πεντάδες ομάδων, ο Καρανάτσιος, το νούμερο 4 ξεκινάει, ο Ψοφογιώργος, ο Δημήτρης, ο Αντωνάκης, ο Κοντόπουλος και ο Πρανδέκος. Αυτοί είναι οι παίκτες που ξεκινάνε για την ομάδα του Πανικού, ενώ από την άλλη ξεκινάνε, καθώς έχουν μόλις 5 παίκτες στο ρόστερ σήμερα η ομάδα του Στεφανά Τίμπεργου, ξεκινάει ο Κυπρέος, ο Σίμοβιτς, ο Σέρβος, ο Αλεπάκης, ο Δημήτρης, ο Δουλγέρης, ο Αθανάσιος και ο Δουλγέρης, ο Γιώργος. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει ένα συναρπαστικό παιχνίδι και οι δύο ομάδες οι οποίες ηττήθηκαν στα προηγούμενα παιχνίδια τους. Και σήμερα έχουμε την ευκαιρία να πάρουμε την πρώτη νίκη στο θεσμό του κυπέλλου. Στο τζάμπολ ο Δουλγέρης, ο Γιώργος με τον Καρανάτσιο και η πρώτη επίθεση είναι για τον Πανικό BC. Ο οποίος έχασε τις λεπτομέρειες, δεν κατάφερε να κερδίσει την προηγούμενη αγωνιστική. Παρόλο την πολύ καλή προσπάθεια, την πρώτη καλή προσπάθεια. Πρώτη προσπάθεια από τον Πραντέκο είναι άστοχη. Δουλγέρης, Γιώργος μάζεψε το αμυντικό rebound. Και τώρα ο Σίμοβιτς. Σίμοβιτς ο Σέρβος. Ποιος είστε από την κεντρική Σερβία για την ομάδα του Στεφανινά και ζει τώρα πλέον στην Ελλάδα. Σίμοβιτς κάνει το προκύψιο λάθος, πρώτο λάθος για την ομάδα των Στεφανινά του παιχνίδι. Αντωνάκης. Αντωνάκης με ένα πολύ καλό παιχνίδι στην προηγούμενη αγωνιστική για το θεσμό του κυπέλλου. Γενικότερα έπαιξαν καλά ο Πανικός, αλλά δεν κατάφεραν να πάνε τον νίκη. Ψοφογιώργος σουτ 2 πόντων, ο αρχηγός, είναι άστοχος. Και τώρα ο Σίμοβιτς. Σίμοβιτς για 3. Κάνει airball. Βουλγέρης. Γιώργος το αμυντικό ρυθμό, θα φοχίσει ξανά και τώρα τον Άκη. Ψάχνει στο ανοιχτό γήπεδο, Ψοφογιώργος. Ωραία, γυρίζει και εκτελεί και το πρώτο καλάθι του αγώνα για τον Πανικό BC. 0-2 για την τυπικά φιλοξενούμενη. Και τώρα ο Κυπρέος. Κυπρέος σε ρόλο οργανωτή για την ομάδα του. Με πάρα πολλές απουσίες σήμερα η Στεφανινά Τίμπεργους καθώς ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς και από τον COVID. Κοντόπουλος στο rebound. Κοντόπουλος εναντίον όλων, ωραία προσπάθεια, καλάθι. Όμορφο καλάθι από τον Κοντόπουλο. 0-4. Το πρώτο 1,5 λεπτό. Ο Πανικός προσπαθεί να βρει ανοιχτό γήπεδο για να τρέξει τον συνδυασμό, ενώ αντίστοιχα πάνε σε πιο ορθολογικές εκθέσεις η ομάδα του Στεφανινά Τίμπεργους. Σούτ από τον Σίμοβιτς, είναι άστοχο. Σίμοβιτς ένα ψηλό παιδί γενικά. Ζώνη για τους Στεφανινά Τίμπεργους. Κοντόπουλος. Αντωνάκης για 3, είναι άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Βουλγέρη Γιώργο. Βουλγέρης Γιώργος. Κυπρέος, ωραία προσποιήθηκε πάνω στον Ψοφογιώργο του. Αλλά ο Ψοφογιώργος παίζει πάρα πολύ καλή άμυνα. Έβαλε σωστά την μπάλα, τα χέρια του την μπάλα και κατάφερε να περιορίσει πάρα πολύ τον αντίπαλό του. Ψοφογιώργος. Αντωνάκης, πάλι ο Ψοφογιώργος, ωραία δημιουργία, άστοχο, Σίμοβιτς στο rebound. Σταντήσαν εφηβιασμό για 3, είναι άστοχος, Αντωνάκης, κάνει και το rebound. Αντωνάκης, δύσκολη προσπάθεια, μέχρι το lay-up, είναι άστοχος, Ψοφογιώργος, δεύτερο, δικό του καλάθι στη σημερινή αναμέτρηση, 6-0. Προσπάθεια από τον Βουλγέρη, ο Γιώργο είναι άστοχος, Αντωνάκης το rebound και τώρα τρέχει στο ανοιχτό γήπεδο με τον Κοντόπουλο, ο οποίος φτάνει μέχρι το lay-up, δεν θα εξοφλήσει, αλλά υπάρχει Δημήτρης στο αμυντικό rebound. Σίμοβιτς. Περιμένει το σπίτι του Κυπρέου, ωραία γυρίζει, τρομερή δημιουργία από τον Σίμοβιτς και καλά του. 2-6. Ο
Μαρινάκης, Σοφός Γιώργος. Στη γωνία, Κοντόπουλος, για δύο είναι άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Σίμοβιτς. Κυπρέος. Βουλγέρης. Γιώργος και τώρα Αθανάσιος. Κυπρέος. Τελειώνει ο χρόνος. Άλλη μια εξαιρετική άμυνα από τον Ζωφό Γιώργο. Δεύτερη πολύ καλή άμυνα από τον αρχηγό της ομάδας του Πανικού BC. 6-2 και έχουμε την πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι. Ο Δουνάκης θα κάτσει στον πάγκο για να περάσει ο Ψοφό Γιώργος Αθανάσιος. Πέντε και 33 πριν από τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Για να δούμε. Ωραίος ρυθμός αυτά τα πρώτα 5 λεπτά. Παραλίγο του Γκέρις να κλέψει. Κοντόπουλος για 2. Αστοχή. Σίμοβιτς θα πάρει άλλο ένα rebound. Θα κάνει όμως λάθος πάσα. Και τώρα ψηφογέρος. Κοντόπουλος. Ο Γιώργος, πάρα λίγο το βάθος. Πραμβέκος, ο οποίος έκανε πολύ καλό, πολύ, ήταν πολύ καλό στο προηγούμενο παιχνίδι. Σόφο Γιώργος, 8-2. Έκτος δικός του πόντος στη σημερινή αναμέτρηση. Τρομερή εμφάνιση μέχρι τώρα από τον Σόφο Γιώργο, ο οποίος έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Σόφο Γιώργος, ο Δημήτρης, ο αρχηγός της ομάδας του Πανικού. Δουλγέρης, Θανάσης. Κυπρέος, γιατρή, με καλό το σου, καλό είναι άστοχος. Τώρα Σόφο Γιώργος, Θανάσης. Τώρα ο Δημήτρης από το Παγκέρο και άλλο οργανωτή. Πανικός μια ομάδα η οποία έχει καλό ρόστερ, έχει αρκετά μεγάλο ρόστερ. Σε ο Γιώργος Ανάσης είναι άστοχος, όμως έρχεται στο επιθετικό rebound ο Κοντόπουλος και αφήνει την πάρα στο καλάθι με ένα εύκολο layout. 12. Σίμοβιτς. Άλλη μια προσπάθεια του Σίμοβιτς, δύο ελεύθερες βολές. Ο σαφελά του χτύπησε και τον αντίπαλό του. Από τους Στεφανιά Ντίμπεργουλς, εμείς θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε για τη συνέχεια του αγώνα. Έχουμε επιστρέψει στο κλειστό της 10, αλλά είναι έτοιμα για να συνεχιστεί το παιχνίδι κανονικά. Το παιχνίδι έχει περάσει με το νούμερο 8, ο Νικολόπουλος Γιώργος. Για την ομάδα του Πανικού και έχει περάσει και ο Αντωνάκης ξανά στο παιχνίδι. Σίμοβιτς αστοχή στην πρώτη βολή. Δεύτερη βολή από το Σίμοβιτς. Μία στις δύο και αυτό είναι το πρώτο του καλάθι στη σημερινή αναμετρήση. Το Βογγέλο Θανάση. Λάθος πάσα. Βιάστηκαν εδώ η ομάδα του Πανικού. Και αλλαγή κατοικής. 3-10. Βουλγέρης. Γιώργος, ωραία, βγάζει έξω. Πραντζέκος, πάρα πολύ καλή άμυνα εδώ. Και φεύγει στο ανοιχτό γήπεδο ο Πραντζέκος. Πάει μέχρι το layout, στο αριστερό drive, όμορφη προσπάθεια. Ένα παραπάτη και λίγο παίξη του Πανικού, δεν φαίνεται να έχει κάτι, συνεχίζει κανονικά. Κυπρέος. 12-3. Σίμοβιτς. Ωραία, γύρισε, τρομερή προσπάθεια από το Σίμοβιτς. Κάνει τους 3 πόντους, 5-12. Αντωνάκης τώρα, δύσκολη προσπάθεια. Θα κάνει βήματα. Τώρα είναι 12-5, αλλαγές τώρα στο παιχνίδι. Περνάει για πρώτη φορά στο παιχνίδι ο Καπουράνης Απόστολος. Και με το νούμερο 91 ο Τσελεκίδης, ο Δημήτρης. Στον πάγκο έκαθεν ο Πραμβέκος και ο Κοντόπουλος. Περάσει ο Νικολόπουλος. Σίμοβιτς. Άλλη μια πολύ όμορφη κίνηση από το Σέρβο. Και καλάθι 7-12. Αντωνάκη, αντίπαλο, το Βουλγέρι, το Γιώργο. Ο Γιώργος Θανάση, καλά και κοντά την μπάλα εδώ. Σουτ για 2 από τον Καπουράνη, άστοχος. Την μπάλα από τον Βουλγέρι, το Θανάση.
Και τώρα ο Κυπρέος. Κυπρέος κάνει λάθος. Και ο Νικολόπουλος αφήνει για τον Ξεροκίδη. Ο Γιώργος Ανάσης. Αντωνάκης προσπίθηκε πολύ ωραία έξω για τρεις. Ο Ψοφογιώργος είναι άτοχος. Αμυντικό rebound από τον Κυπρέο. Ο Κυπρέος ο οποίος είναι μονίμως σε ρόλο οργανωτή για την ομάδα του. Σίμοβιτς της αγωνίστας CI σήμερα. Καλά θα μετράει, καλά θα και φάουλ για τους Στεφανίνα Τίμπεργουλς. Όμορφη προσπάθεια από τον Σίμοβιτς. Πριν φτάσει μέχρι το layup και τώρα θα έχει την ευκαιρία για άμεσο τρίποντο για την ομάδα του. Πρώτο φάουλ. Πριν το δεύτερο μαθητό για τον Πανικό. Καλά θεία από τον Σίμοβιτς. Άμεσο τρίποντο 10-12. Έχουμε ντέρμπι προς το παρόν, παρόλο που δεν έχουν άλλες αλλαγές στην ουσία η ομάδα του Πανά. Αντωνάκης για τρεις είναι άνθρωπος, επιθετικό rebound από τον Νικολόπουλο. Και δεν θα έρθει την μπάλα στο καλάθι. Και ο Σίμοβιτς είναι μύρο παιχνίδι για την ομάδα. Λέγαμε λοιπόν ότι παρά τις απουσίες μέχρι τώρα, σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο τουλάχιστον, τα Στεφανίνα Τίμπεργουλς πάνε πάρα πολύ καλά. Βουγγέρι για τρεις. Ο Γιώργος, ο αδερφός του Θανάσης, θα πάρει το rebound. Βγάζει έξω. Σίμοβιτς. Δύσκολη προσπάθεια από το Σίμοβιτς και καλάθι. Άλλο ένα όμορφο καλάθι από το Σίμοβιτς, ο οποίος έχει πάρει από το χέρι την ομάδα του και έχει σοφαρίσει το παιχνίδι. 12-12. Αντωνάκης τώρα. Σοφογιώργος Ανάσης. Λάθος πάσα, άλλη μια πολύ καλή άμυνα, αυτή τη φορά από τον Βουγγέρι τον Γιώργο. Βγάζουν καλές άμυνες η ομάδα του Φανινά Βίμπεργουλ. Δηλώσει το λεπτάκι προηγουμένως αυτό το πράγμα ακριβώς που είπε, ότι η ομάδα του θα παλέψει μέχρι το τέλος για να πάρει την νίκη. Ωραία άμυνα εδώ του Αντωνάκη, Κυπρέας έκανε λάθος και φέρει τώρα στο ανοιχτό γήπεδο. Αντωνάκη πολύ ωραία προσποιήθηκε και έφτασε μέχρι το λεγιά από απέναντι στο Βουγγέρι. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου δεκαλέπτου, 14-12. Ο Πανικός BC προηγείται. Σίμοβιτς. Η τελική δίπλα τώρα τον Σοφογιώργο του Θανάση. Κυπρέος. Γέρης, Αθανάσιος, ωραία γύρισε. Πολύ ωραία δημιουργία και καλάθι για τους Στεφανινά. Νομερό καλάθι. Γέρης, Γιώργος. 14 όλα, ντέρμπι. Αυτή τη στιγμή παίζουν ζώνη η ομάδα των Στεφανινά. Σε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα. Τα δευτερόλεπτα, Αντωνάκης για τρεις. Είναι καλός σουτέρ ο Αντωνάκης. Και εδώ το αποδεικνύει, 17-14, αυτό είναι το τελικό σκορ του πρώτου δεκαλέπτου. Προηγούνται ο Πανικός, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο δεκάλεπτο. Επιστρέψαμε και πάλι, όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει και το δεύτερο δεκάλεπτο. Οι δύο πεντάδες των δύο ομάδων για τη Στεφανινά Τίμπεργουλς παραμένουν οι ίδιοι, καθώς δεν έχουν, παραλαμβάνω, αλλαγές στο ρόστερ του σήμερα. Ο Ψοφογιώργος ο Δημήτρης για το Πανικό, ο Κοντόπουλος, ο Αντωνάκης, ο Φραμπέκος και ο Νικολόπουλος. Σίμοβιτς. Καλή άμυνα από Βραντέκο και Ψοφογιώργο. Κυπρέος για τρεις, είναι άστοχος. Ο Αντωνάκης θα πάρει το αμυντικό rebound. Και ψάχνει, μακρινή πάσα αλλά κάνει λάθος. Κυπρέος, τώρα Σίμοβιτς. Έχει ο οποίος ήρθε από την κεντρική Σερβία. Σίμοβιτς για τρεις. Το πιστεύει πολύ το σούρ, εδώ θα στοχίσει. Βουλγέρης. Γιώργος αφήνει και τον Αλεπάκη και ο Αλεπάκης αφήνει και τον Κυπρέο. Σίμοβιτς. Ωραία δημιουργία. Αλεπάκης δεν θα προλάβει να εκτελέσει και θα βάζει λίγο εκείνο τον εαυτό του. Ωραία προσπάθεια όμως εδώ για την ομάδα του Στεφανινά Τίμπεργουλς, οι οποίοι δημιούργησαν ωραία. Απλά δεν πρόλαβε να εκτελέσει ο Δημήτρης του Αλεπάκη. Κοντόπουλος. Σοφογιώργος Δημήτρης. Όμορφη προσπάθεια και καλάθι. Σοφογιώργος Δημήτρης, ο οποίος στο προηγούμενο παιχνίδι ήταν σε ρηχά νερά, παρόλα αυτά σήμερα έχει κάνει μια εξαιρετική εμφάνιση μέσα στο παιχνίδι, καθώς έχει πάρει από το χέρι την ομάδα του στο εξαιρετικό κομμάτι. Έχει φτάσει σε αυτή τη μικρή διαφορά των 5 πόντων η ομάδα του. Τραντέκος είναι εκεί, ψάχνει ένα τρυπάτσα και βρίσκει τον Αντωνάκη.
Αντωνάκης. Κοντόπουλος θα το πάρει το σούτριο πόντων και είναι καλός ο Τέρες, δεν είναι ευθετή. Μπραμβέκος, ωραία προσπάθεια, καλά του και φάουλ από τον Μπραμβέκο, ο οποίος τρύπωσε εκεί στην άμυνα τον Στεφανίνα και άφησε την μπάλα στο καλάθι. Έχει την ευκαιρία για άμεσο τρίποντο η ομάδα του Πανικού σε αυτή τη φάση. Μπραμβέκος από τους διακριθέντες της προηγούμενης εμφάνισης της ομάδας. Στο σταθμό του κυπέλου, εδώ θα αφαιρθεί πολύ. Παραδέκο, που λέγατε, λοιπόν, είναι ένα παίκτη ο οποίο βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα στο πρώτο παιχνίδι του Πανικού στο σταθμό του κυπέλου. Δήμοβιτ, βήματα. Σωστή απόφαση των διαιτητών εδώ. Και ο Αντωνάκης είναι στην επαναφορά. Νικολόπουλος. Ο Αντωνάκης βεβαιώθηκε και νόμιζε ότι θα κόψει ο Ψεφογιώργος, τον έξαξε χαμηλά. Εν τέλει όμως παρέμβει ο Δουλγέρης και έβγαλε την μπάλα έξω, επαναφορά ξανά για τον Πανικό. Αντωνάκης θα το πάρει το σούτριο πόντων, είναι άστοχος. Και ο Δουλγέρης, εδώ θα γίνει λάθος και φάουλ από τον Αλεπάκη. Ο οποίος δεν άφησε εκεί τον αντίπαλό του να πάει προς την μπάλα. Αναφορά για τον Πανικό, απέξω το σκόρ είναι 14-27, 21. Οι τυπικοί άγγιβες φιλοξενούμενοι προηγούνται στο σκόρ, έχουμε μια καλή διαφορά 7 πόντων μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Νικολόπουλος, Αντωνάκης, το σούτ για 2, είναι άστοχος, Βουλγέρης Γιώργος, Αθανάσιος, συγγνώμη, θα πάρει το αμυντικό rebound. Βουλγέρης Γιώργος για τον αδερφό του Σίμοβιτς. Όμορφη προσπάθεια από τον Σίμοβιτς. Φάουλ, σωστό φάουλ. Σωστό σκύλιμα των διαιτητών εδώ και θα έχει 2 ελεύθερες βολές. Στην πρώτη βολή είναι εύκολος ο Σίμοβιτς. Δύο στις δύο από τον Σίμοβιτς και έχουμε αλλαγή. Στο παιχνίδι περνάει ξανά ο Καρανάτσιος με το νούμερο 4. Στον πάγκο θα κάτσει ο Πραντέκος να πάρει μερικές ανάσες. 16-21. Αντωνάκης. Ο Γιώργος για 3, είναι άστοχος, Βουλγέρης, Αθανάσιος, πάμε την κορυμπάνη. Ωραία, γύρισε εδώ ο Κυπρέος, τους περιμένει τους παίκτες του, Σίμοβιτς. Στους για 3, πρώτο δικό του τρίποντο, στη σημερινή αναμέτρηση 19-21. Μεγάλο σούτ από τον Σίμοβιτς, ο οποίος επιθετικά κρατάει την ομάδα του στο παιχνίδι. Σοφογιώργος, Κοντόπουλος. Είναι χαμηλά, Ψοφογιώργος για 2. Είναι καλός σουτέρ, εδώ δεν μπορεί να συζητήσει. Αντωνάκης, και αυτός είναι καλός σουτέρ. Αλλά αυτός είναι εύκολος. Μεγάλο σουτ από τον Αντωνάκη. Δεύτερο δικό του, εύστοχο στη σημερινή αναμέτρηση. 19-24. Εκεί που πάνε οι Στεφανίνα να πηγαίνουν στο σκορ, ξαφνικά βρίσκουν μεγάλο σουτ ο Πανικός και καταφέρνουν να αυξήσουν ξανά τη διαφορά. Αλεπάκη. Κυπρέος. Βουλγέρης Γιώργος, καλό σουτ, είναι άστοχο. Σίμοβιτς, ο οποίος έχει ρόλο ηγέτη στην ομάδα του Στεφανίνα. Προσπαθεί να βοηθήσει τους συμπαίκτες του και να τους δώσει ψυχολογία. Κοντόπουλος, πάλι σε άμυνα ζώνη. 2-3 άμυνα ζώνη για την ομάδα. Στοχος Γιώργος, θα κάνει βήματα σύμφωνα με τους διαιτητές. Απομένουν 5 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα για να λήξει το πρώτο ημίχρονο. Σκόρ είναι 19-24.
με ένα ισορροπημένο παιχνίδι, ένα ωραίο παιχνίδι ανάμεσα στις ομάδες οι οποίες προσφέρουν το θέαμα. Σίμοβιτς. Πολύ ωραία η reverse, πάρα πολύ όμως η reverse του Βουλγέρη. Του Αθανάσιου, Βουλγέρη. Πρώτο του καλά του σημερινή αναμέτρηση, 21-24. Ροκανίστον τη διαφορά στους 3 πόντους. Η Στεφανιά, Κοντόπουλος. Πέρασε ωραία, βγάζει έξω. Ο Γιώργος σουτάρει για 2. Εδώ δεν έχει εκεί. Δεν μπορεί να τα βάλει και όλα ο Ψοφογιώργος Δημήτρης. Έκανε ένα εξαιρετικό πρώτο δεκάλεπτο την ομάδα του Σίμοβιτς για 3. Δεν θα έρθει εδώ. Σίμοβιτς πιστεύει πάρα πολύ στο σούτ του και καλά κάνει. Μια πάση του Ψοφογιώργου λάθος, ο Αλεπάκης θα κλέψει την μπάλα μετά η βοήθεια του Σίμοβιτς. Βουλγέρης, Θανάσης. Άστο πως ο Βουλγέρης ο Γιώργος ο rebound. Ωραίο το hook shot. Ούτε τώρα μπορεί να ξεκίνησουμε, δεν τις κάνει η μπάλα το χαρτίρι. Κούψε ο Γιώργος ο Θανάσης σε ρόλο οργανωτή τώρα για την ομάδα του. Ψάχνει χαμηλά στο πως τον Καρανάτιο, αλλά είναι λάθος. Καλή άμυνα και πάλι από τον Βουλγέρη και τον Γιώργο. Κυπρέος, όμως η προσπάθεια και καλά από τον Κυπρέο. Τώρα από τον πανικό, εδώ βλέπουν ότι έχουν μειώσει στον πόντο η Στεφανινά. 4 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του πρώτου χρόνου. Μικρή διακοπή και πιστεύω. Οι δύο μάρες έχουν επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο και οι κύριοι και όλα είναι έτοιμα για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Να θυμίσουμε ότι πριν το time out εξόχισε ο Κυπρέος σε ένα πολύ όμορφο lay-up με ταμπλό. Και έχει μειώσει στον ένα πόντο. Το σκορ είναι 23-24 υπέρ του πανικού. Πολύ καλή άμυνα του Σίμοβιτς. Ρεσέτωσε την μπάλα και έβγαλε μακρινή πάσα για τον Κυπρέο. Κυπρέος, ωραίο το σουτ, είναι άστοχος. Και το ριμπάουντ από τον Καπουράνη. Καπουράνη τώρα μπήκε στο παιχνίδι. Σοφογιώργος Θανάση, είναι άστοχος. Σίμοβιτς ένα ακόμη ριμπάουντ και δέχεται ένα χτύπημα. Καπουράνης θα χτύπησε άθελά του στο πρόσωπο. Δεν φαίνεται όμως να έχει κάτι σοβαρό ο Σίμοβιτς. Και τώρα ο Κυπρέος. Βουλγέρης, όμορφη προσπάθεια, καράφη και φάουλα από τον Βουλγέρης. Ο Βουλγέρης, ο Θανάσης εδώ, ο οποίος γύρισε ωραία, την έχει αυτή την κίνηση γενικά, την κάνει αρκετά συχνά. Και αυτή τη φορά έφτασε μέχρι το lay-up. Για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ η Στεφανινά. Αστοχή στη βολή. Τελεκίνης προσπάθησε για το rebound. Τελεκίνης και αυτός έχει περάσει το παιχνίδι. Και τώρα ο Γιώργος, ο Θανάσης. Κοντόπουλος για 3, είναι άστοχος. Σίμοβιτς προσπαθεί και ο Τσαλεσίδης πιο ψηλά από όλους τελικά θα πάρει το αμερικανικό rebound. Πάλι ζώνη για τους Στεφανινά. Σίμοβιτς πάρα πολύ να τρέψει την μπάλα. Το Γιώργος. Σίμοβιτς κάνει τρομερή άμυνα και εδώ. Ο Σίμοβιτς νομίζω με διαφορά είναι ο καλύτερος παίκτης της ομάδας του. Μέχρι τώρα. Λεπάκης αφήνει για τον Βουλγέρη. Βουλγέρης Γιώργος γυρίζει και καλάθι. Στο συν 3 η Στεφανινά Τίμπεργουλς. Ναι, παρά τις απώλειες, η ομάδα του Στεφανινά πραγματικά κάνει τρομερή εμφάνιση μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Αξιοσημείωτο αυτό που κάνουν οι παίκτες. Και ο Κοντόπουλος τώρα εκτοχή σε σουτ 2 πόντων. 27-26 και time out από την ομάδα των Στεφανινά. Ξανά μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε και πάλι στο κλειστό της 10, απομένουν 2 λεπτά και 21 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Ο πανικός έχει την επαναφορά, στο παιχνίδι έχει περάσει και ο Καρανάτσιος με το νούμερο 4 και με το νούμερο 0, ο Καπουράνης, ο Απόστολος. Θα το κίνει για τη Στεφανινά. 27-26, οι Στεφανινά έχουν προβάσιμα μόλις ενός πόντου. Το παιχνίδι εξακολουθεί να είναι τέρμπι, όπως όταν ξεκίνησε το παιχνίδι. Για να δούμε τώρα αν μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο. Θα ήθελα να πολύ ωραία συνεργασία. Σίμοβιτς
και Κυπρέος συνεργάστηκαν άψογα εκεί. Τελεκίδης, ωραία προσπάθεια, καλάθι από τον Τελεκίδης. Ασίστ από τον Ψωπογέρο Θανάση. Και τα λάθη, 29-28, μειώνουν 1-35 πριν από τη λήξη. Κυπρέος. Πολύ ωραίο παιχνίδι μέχρι τώρα, παρακολουθούμε το πιστό της 10. Σίμωβιτς. Προσκυρήθηκε, πήρε το τρίποδο από το screen του Βιγγέρη, είναι άστοχος. Ο Βιγγέρης ο Θανάσης θα πάρει το rebound και θα ευστοχίσει. Κάτω από τα λάθη, 31-28. Ο Δουλγέρης ο Θανάσης μαζεύει, και ο Δουλγέρης ακριβώς, μαζεύουν όλα τα rebound μέχρι τώρα για την ομάδα του Στεφανινά και βάζουν εύκολα καλάθια. Κοντόπουλος, πάλι ζώνη για Στεφανινά. Καπουράνης, ωραία δημιουργία. Καρανάτσιος, τελειώνει ο χρόνος, ωραία κυκλοφορία. Αλλίωση από τον Σίμωβιτς. Καπουράνης, και αυτό θα είναι το τέλος της επίθεσης. Καλή άμυνα από τον Στεφανινά. Η ομάδα του Στεφανινά Τίμπεργουλς εδώ έπαιξε εξαιρετική άμυνα και κατάφερε να κερδίσει την κατοχή. Σίμωβιτς, σε ρόλο δεν έγινε. Περιμένει το σκρίν του Βιγγέρη. Πολύ ωραία το βρήκε χαμηλά. Και ο Βιγγέρης δεν ευθετεί και από τα χέρια του Βιγγέρη του Γιώργου. Σωστά η κατοχή παραμένει για τους χαλάκια εκεί που θα γίνει και τον πανικό. Ο Γιώργος φτιάχνει ωραία πάσα, Σίμωβιτς κλέβει. Άλλη μια μπάλα που κλέβει ο Σίμωβιτς στη σημερινή αναμέτρηση. Σίμωβιτς για τρεις. Εδώ δεν μπορεί να ευθυγήσει. Ο Τελεκίδης θα μαζέψει το αμυντικό rebound. Τελεκίδης θα σώδει τη δουλειά. Ο παίκτης πανικού. Καρανάτσιος στη λήξη του χρόνου είναι άστοχος. Καπουράνης 5% rebound και αυτή θα είναι η λήξη του πρώτη μηχρόνου. 31-28. Τα Στεφανινά έχουν το προβάδισμα. Κάνουν μια μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο ημίχρονο. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Στεφανινά έχουν επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο. Το σκορ είναι 31-28. Υπάρχει Στεφανινά Τίμπεργουλς, γιατί ψάχνουν την πρώτη νίκη στο παγκόσμιο του κυπέλλου. Απ' την άλλη, ο Πανικός είναι μια ομάδα η οποία παίζει πολύ καλό μπάσκετ. Έχει και περισσότερο ρόστερ σήμερα. Έχει περισσότερο βάθος στο ρόστερ και σήμερα. Οπότε η ομάδα βρίσκεται πίσω με 3 πόντους. Δεν έχει μεγάλη διαφορά. Δηλαδή μπορούν και αυτοί πολύ εύκολα να διεκδικήσουν και να πάρουν το παιχνίδι. Πεντάδα του Πανικού είναι ο Καρανάτσιος, ο Κοντόπουλος, ο Γιώργος Δημήτρης, Φραντζέκος και ο Αντωνάκης. Είναι οι παίκτες οι οποίοι ξεκίνησαν το παιχνίδι και πρώτη επίθεση για τον Πανικό. Αντωνάκης. Κοντόπουλος. Πάλι σε ζώνη η ομάδα των Στεφανινά. Φραντζέκος, ωραία γύρισε από εκεί. Και ο Βιγγέρης. Ο Γιώργος θα πάρει. Λοιπόν, καλή άμυνα εδώ από τον Πανικό. Αντωνάκης μέχρι το lay-up, τρομερή προσπάθεια για τον Αντωνάκη. Της πέρασε από δύο και έφτιαξε την μπάλα στο καλάθι. Πάλι πάνω στον Κυπρέα από τον Πιζοφο Γιώργο. Πάμε κατευθείαν. Πάμε κατευθείαν. Ο κύριος προσπάθησε με μια αρχαία τρίπλα να αποφύγει τον αντίπαλό του. Εν τέλει κατάφερε να κερδίσει το φάουλ. Πρώτο ομαδικό για τον Πανικό. Σίμωβιτς. Ωραία, χαμηλά στον Πουλκιέρη, τον Αθανάσιο. Και σουτ 2 πόντα από τον Κυπρέο. 33-30. Τα Στεφανινά έχουν πάρει μια πολύ καλή, μια μικρή διαφορά στην οποία καλούνται να την κρατήσουν. Αντωνάκης, καλάθι. Εναντίον όλων ο Αντωνάκης. Και 33-32. Σίμωβιτς. Τα
Θα το πάρει ο Σίμοβιτς και θα το βάλει ο Σίμοβιτς. Ο Σίμοβιτς είναι καλός, σουτέρ, 36-32. Δεύτερο δικό της σημερινή αναμέτρηση. Ο Γιώργος. Δημήτρης για δύο. Είναι άστοχος και ο Βιγγέρης Αθανάσιος. Και ένα ακόμα rebound. Ο Βιγγέρης Αθανάσιος έχει κάνει πολύ καλή δουλειά μαζί με τον αδερφό του στο κομμάτι των rebound και γι' αυτό το λόγο τα Στεφανινά έχουν καταφέρει να κρατήσουν αυτή τη διαφορά. Πάλι για τρεις ο Σίμοβιτς. 39-33. 32, συγγνώμη. Τα πρώτα δύο λεπτά ο Σίμοβιτς συνεχίζει από εκεί που ξεκίνησε. 39-32, Αντωνάκης, Τραβέντος, Σοφογιώργος Δημήτρης, αστοχή. Θα πάρει το φάουλ όμως για τα τελευταία δύο λεπτά του βολέ. Στην 7 η Στεφανινά. Βουλγέρη, Αθανάσιος, ωραία δημιουργία. Παραλίγο το λάθος. Κυπρέος, Βουλγέρη, Γιώργος. Βγάζει έξω. Σίμοβιτς για 3. Δεν μπορεί να αφηθήσει. Και ο Αθανάσιος στο rebound επιθετικό. Πάλι ο Γιώργος από τον Βουλγέρη αυτή τη φορά. Αστοχή. Και ο Πανδέκος μετά την καλή άμυνα. Το παιχνίδι του Πανδέκου φεύγει σαν συνδυασμό. Με λάθος πάσα του Πανδέκου. Πολλά λάθη τώρα. Θα βάλω την επιτυχία. Υπάρχει μια ειδικότητα που γυρνάει και η κούραση. Αρκετά. Ο Λεπάκης ο Δημήτρης αφήνει για τον Σίμοβιτς. Σίμοβιτς ψάχνει το τρίποντο. Και δεν θα κάνει λάθος. Πάσα. Κοιτάει συγγνώμη από τους συμπαίκτες του. Έτσι είναι λογικό να κάνουν και αβία στα λάθη παίκτες των τα Στεφανινά δεν έχουν ρώσει σήμερα. Αντωνάκης είναι άστοχος. Μπάλα τελικά καταλήγει στα χέρια Κυπρέου. Κυπρέος πέρασε. Ωραίο και το φλότερ. Αστοχή. Καλά του. Όχι, δεν μπορεί να σηκωθεί ο Βιγγέρης. Βιγγέρης Γιώργος. Ωραία δημιουργία. Καλή κυκλοφορία. Και ο Σίμοβιτς. Πολύ δύσκολη προσπάθεια. Δεν μπορεί να σηκωθεί. Βουλγέρης Γιώργος, πάλι δύο βολές. Πρώτη βολή είναι άστοχη. Δεύτερη βολή, καθήνει άθεση, Βουλγέρης, πολύ καλή άμυνα από τους πέτρες του Πανικού, γιατί φέρνει και πάλι σαν εκπληριασμό. Αντωνάκης, ωραία δημιουργία, ξέρετε τι δημιουργία για τον Τραμβέκο, ο οποίος αφήνει πάλι στο καλάθι 39-34. Για να δούμε αν ο Πανικός τώρα μπορεί να ροκανίσει κι άλλο τη διαφορά. Βουλγέρης, Αθανάσιος για τον Γκέρι τον Γιώργο. Σίμοβιτς, πολύ ωραία προσποιήθηκε και εκτελεί, είναι άστοχος. Γκέρις Αθανάσιος όμως, πάλι θα πάρει άλλο ένα rebound και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 41-34. Αντωνάκης. Σοβογιώργος για δύο, είναι άστοχος. Ο Γκέρις. Στην προσπάθεια του Βουλγέρη του Γιώργου καταλήγει να καταλήγει την μπάλα σε κατοχή του Στεφανινά. Βουλγέρη Αθανάσιος. Ωραία δημιουργία. Κυπρέο φορά προσθέτει. Σίμοβιτς. Εναντίον όλων. Πολύ ωραία δημιουργία του Σίμοβιτς. Και ο Βουλγέρης ο Γιώργος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι στο σύν 9 του Στεφανινά.
Αντωνάκης. Φάουλ από τον Σίμοβιτς, αυτό φάουλ. Βαρβούς ο Γιώργιος. Έχουμε time out που καλεί ο Πανικός. 43-34, μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε και πάλι εδώ στο κλειστό της 10, 43-34 το σκορ. Πανικός βρίσκεται πίσω στο σκορ, καλείται να μειώσει τη διαφορά στο παιχνίδι και περάσει και ο Νικολόπουλος με το νούμερο 8 και ο Αντωνάκης στην πρώτη βολή. Θα στοχίσει. Πάρα πολύ την ομάδα του Βασίλη, καθώς έχει πετύχει τουλάχιστον 2-3 πόντων. Έχει πετύχει κάποια layout και κάποιες ελεύθερες βολές. Κυπρέος. Κυπρέος με αντίπαλο τον Αντωνάκη, ο οποίος παίζει και εδώ πολύ καλή άμυνα. Κυπρέος, Σίμοβιτς για 3, μέσα και αυτό. Τέταρτο δικό του τρίποντο στη σημερινή αναμέτρηση. 46-35, Σίμοβιτς πραγματικά κρατάει όρθια την ομάδα του. Σοφογιώργος Ανάσης, άστοχος, ο Τσελεκίδης χώνεται και παίρνει το πρώτο rebound. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον παίχτη του Πανικού, Αντωνάκης. Φραντέκος τώρα, ωραία προσπάθεια μέσα από το λέω. Θα τους κερδίσει όλους. 46-37. Βουλγέρι, ωραία προσπάθεια, βγάζει έξω. Σίμοβιτς για 3. Τσελεκίδης στο αμυντικό ριμπάουν. Μετέρα ο Αντωνάκης. Ωραία προσπάθεια από τον Αντωνάκη και στο Αντωνάκη. Σαράντα έξι, 39. 3 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα από την λήξη. Πούλα από τον Αλεπάκη, είναι άστοχο. Ο Αντωνάκης θα πάρει το rebound, το μακρινό αμυντικό rebound. 46-39, στο σύν 7 τα Στεφανιά. Η Timberwolves. Αντωνάκης για 3. Ναι, μεγάλο σούτ από τον Αντωνάκη. Ο οποίος σούταν σε έναν συνδυασμό. Αυτό είναι τρίποντο ψυχολογίας για την ομάδα του Πανικού. Που μειώνουν στους 4. Απομένουν 3 λεπτά ακριβώς. Για να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Κυπρέος. Σίμοβιτς. Πολύ όμορφη προσπάθεια από το Σίμοβιτς και rebound δεν έκανε το χατήρι. Πάλι ο Βουλγέρης το rebound. Βουλγέρης, Γιώργος, αστοχή και ο Τσελεκίδης θα πάρει το μακρινό αμυντικό rebound. Τσελεκίδης με πολλή δουλειά στο τομέα του rebound σήμερα, στην ομάδα του. Στοχος Γιώργος, Νικολόπουλος, ωραία, δεν μπορεί να σηκώσει. Πολύ έξυπνη άμυνα από τον Βουλγέρη Αθανάσιο. Και το φάουλ είναι από τον Πραντέκο. Κοντόπουλος ζητάει αλλαγή και στον πάγκο θα κάνει ο Πραντέκος. Και ο Νικολόπουλος. Όχι, τελικά δεν θα διεκτήσαμε τους κουφούς ο Νικολόπουλος. Ωραία, το σπάγκο του Βουλγέρη. Καταπληκτική άμυνα από τον Κοντόπουλο. Σίμοβιτς, 46-42, έχουν λιώσει στις 4 ο Πανικός. Έχουν επιστρέψει στο παιχνίδι. Ο Βουλγέρης, άστοχος. Και σε 2 πόντους είναι ο Βουλγέρης Αθανάσιος. Και τώρα ο Αντωνάκης. Αντωνάκης. Δεν θα σκάρει τώρα, Αντωνάκης για 2. Τσελεκίδης σε ένα ακόμη επιθετικό rebound. Εντόπουλος τώρα, ορεμεί το παιχνίδι του, Αντωνάκης. Με το πρώτο Σίμοβιτς. Σουτάρει για 3. Δεν είναι στοχή. Σοφογέρος Ανάσης στο rebound. Και δεν μπορεί να ψηφίσει. Σίμοβιτς στο rebound και τώρα ο Ζουγγέρης στο Ανάσης. Τρομερή άμυνα από τον Αντωνάκη. Ο οποίος διάβασε την φάση εκεί και έκλεψε την μπάλα. Τρομερή άμυνα εδώ.
Ο Αντωνάκη φτιάχνει χαμηλά στο post. Περνάει τον Ψοφογιώργο Θανάση. Και τώρα ο Παντόπουλο. Ψοφογιώργο Θανάση από την κορυφή τη ρακέτα. Δεν ευστοχεί. Και ο Σίμοβιτς πετάει την μπάλα. Δεν μετράει το καλά. Time out για τον Πανικό. 46-42. 1 και 15 πριν από τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Οι δύο ομάδες έχουν επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο. Στην επαναφορά είναι οι δύο ομάδες από την Timberwolves, οι οποίοι τώρα εξακολουθούν να έχουν την διαφορά υπέρ τους. Συν 4 έχουν το προβάδισμα παρά τις πάρα πολλές απουσίες του μεγάλου παιχνίδι. Σίμοβιτς δεν μπορεί να ευχαριστήσει εδώ. Και ο Κοντόπουλος θα πάρει πάνω το κορφά. Γενικότερα, ο Σίμοβιτς σήμερα επιθετικά έχει κρατήσει ζωντανή την ομάδα του. Ενώ αντίστοιχα στο αμυντικό κομμάτι είναι εξαιρετική όλη η ομάδα του Πανιά. Έχουν καταφέρει με αυτή τη ζώνη την ουσία να περιορίσουν κατά πολύ την ομάδα του Πανικού. Κυπρέος. Κυπρέος αφήνει για τον Δουλγέρη. Κυπρέος για τρεις αστοχή. Και ο Δουλγέρη, ο Αθανάσιος πάλι με ένα χαστούκι την μπάλα. Θα κρατήσει την επίθεση για την ομάδα του. Μένουν 7 δευτερόλεπτα. Σίμοβιτς μέχρι το λέει τρομερό καλάθι. Σίμοβιτς εναντίον όλων σήμερα. Βουλγέρης Αθανάσιος. Και αυτό θα είναι το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. 48-42. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε για το τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα. Όλα είναι έτοιμα για το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. Για τον Πανικό, η πεντάδα του Πανικού είναι ο Αντωνάκης, ο Νικολόπουλος, ο Θεογιώργος, ο Δημήτρης, ο Κοντόπουλος και ο Πραμβέτος. Ενώ από την άλλη ο Κυπρέος, ο Αλεπάκης, ο Δουλγέρης, ο Αθανάσης και ο Γιώργος και ο Σίμοβιτς, ο καλύτερος παίκτης της ομάδας στο σημερινό παιχνίδι. Επιθετικά τουλάχιστον. Δουλγέρης είναι άσχος στην πρωτοπολίση και στο παραμένει 48-42 με τους τυπικά γηπεδούχους παρά τις πάρα πολλές απουσίες τους που έχουν κάνει ένα εξαιρετικό παιχνίδι και να κρατάνε την ομάδα τους ζωντανή για την πρώτη νίκη. Τραμβέτος αστοχή και ο Σίμοβιτς θα πάρει το αμυντικό rebound. Κυπρέος. Για να δούμε αν μπορούν να διευρύνουν τη διαφορά στο Φαντασταμανιά. Κυπρέος είναι άστοχος. Σοφογιώργος το rebound. Τρέχει στον εφηβιασμό. Αφήνει για τον Μπραντέκο. Δύσκολη προσπάθεια. Καθαρή καθαρότητα μακάρισμα από τον Σίμοβιτς. Και τώρα ο Κυπρέος. Πάλι στον ανοιχτό γήπεδο του Φαντασταμανιά. Βουλγέρη, Αθανάσιος. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Βουλγέρης τρομερή δουλειά, πραγματικά τρομερή δουλειά. Από τους διακριθέντες και αυτός είναι εμείς αναμενητής. Αντωνάκης θα πάρει το φάουλ από τον Βουλγέρη τον Γιώργο και θα εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές από την γραμμή της πλειοκρατίας. Το σκορ είναι 50-42. Αντωνάκης, ο οποίος μαζί με τον Ψοφογιώργο είναι οι δύο καλύτεροι παίκτες επιθετικά και ο Πραμβέκος μετά από την Πενιχνιξίδα. Θυμίζουμε ότι έχουμε... Σίμοβιτς και Τάρος εκεί. Λέγαμε λοιπόν ότι αυτοί οι τρεις είναι οι καλύτεροι παίκτες στο παιχνίδι για την ομάδα του Πανικού. Αυτοί είναι οι διακριθέντες. Ψοφογιώργος, πολύ ωραία δημιουργία. Πραμβέκος, Νικολόπουλος, ούτε τώρα Ψοφογιώργος. Δεν μπορεί ούτε τώρα. Άτυχε εδώ η ομάδα του Πανικού. Σίμοβιτς.
Άλτζον Σίμοβιτς. Ο Ρουμένης το χτύπησε αφελά του εδώ. Αλλά έγινε από τον Αντωνάκη πάνω στον Σίμοβιτς. Ο Ψοχογιώργος, ο οποίος θα εκτελέσει πολύ, καθώς έχει δώσει τεχνική τιμή ο διευθυντής πάνω στον Αλεπάκη. Εντάξει, βγαίνουν πολλά νερά από τις έντασεις του αγώνα, αλλά Ψοχογιώργος εκεί και κάνει το 50-43, μειώνει στις 7 για την ομάδα του. Και τώρα ο Βουλγέρης, ο Δανάσης, θα επαναφέρει την μπάλα κάτω από το καλάθι για την ομάδα του. Το σκορ είναι 50-43. Και σε λίγα δευτερόλεπτα θα έχουμε την επαναφορά. Γιέρης Γιώργος θα το πάρει το σούτ. Δεν το αναφηθήσει και τώρα ο Αντωνάκης. Λέει στο ανοιχτό γήπεδο για να περάσει μια πολύ όμορφη πάσα. Ο Σίμοβιτς όμως έβαλε το πόδι έξυπνα εκεί για να σταματήσει τον εθνιδιασμό. Αντωνάκης. Σοφογιώργος είναι μόνος του, θα το πάρει το σούτ. Είναι καλό σούτερ. Και εδώ θα το αποδείξει ο Σοφογιώργος, ο οποίος θα τιμωρήσει την αντίπαλη άμυνα. 50-45 στους, μειώνει στους 5 τη διαφορά η ομάδα του Πανικού. Πρέος. Τον Αντωνάκη αντίπαλο, αφήνει για τον Σίμοβιτς. Και ο Βουλγέρης δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα, αλλαγή κατοχής. Κατοχή ξανά για τον Πανικό. Για να δούμε τώρα τι μπορεί να κάνει ο Πανικός σε αυτή την επίθεση, τι μπορεί να κερδίσει. Αντωνάκης, πολύ όμορφη προσπάθεια. Όχι βήματα δίνουν οι διαιτητές. Σίμοβιτς. Αφήνει για τον Κυπρέο, πίσω το πάρει το τρίποντο. Καλό είναι, αλλά στο χείρι. Ο Κοντόπουλος σε ένα ακόμη αμυντικό rebound. Αντωνάκη για τον Μπραμπέκο. Πολύ ωραία δημιουργία για τον Ψοφογιώργο από το ίδιο σημείο. Αυτή τη φορά δεν μπορεί να ξεκίνησει. Και ο Λουγγέρης Αθανάσης θα πάρει το αμυντικό rebound. Σίμοβιτς. 50-45, 6-30. 6-30 βασικά πριν από τη λήξη του αγώνα. Το Βουλγέρι κάνει μια τρομερή άμυνα εδώ με τον Βουλγέρι και σωστό. Σωστό στρίγμα των διαιτητών βάλει από τον Βουλγέρι. Και ο Τσοβογέρος εκτελέσει δύο λεπτά δυσκολές. Ο Τσοβογέρος τώρα σιγά σιγά έρχεται πάλι και βρίσκει ένα πολύ καλό παιχνίδι σήμερα με τρομερή συνεισφορά στο εξωτερικό κομμάτι κυρίως. Επέβαιξε όμως και μια εξαιρετική άμυνα. Είναι έτοιμο να εκτελέσει δύο φολές από την πραγραμμή της φιλανθρωπίας. Θα περίσει το πρώτο βολή. Μια θυσία για τον Ψοφογιώργο. Ψοφογιώργο Δημήτρης, ο αρχηγός της ομάδας του Πανικού.
Time out από τους Στεφανινά Τίμπεργουλφς. Εμείς θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε για συνέχεια. Στην επαναφορά βρίσκονται οι Στεφανινά Τίμπεργουλφς, οι οποίοι προηγούνται με 50-46 αυτή τη στιγμή. Το σκορ είναι υπέρ τους. Ο πανικός είναι πάρα πολύ κοντά στο σκορ. Τα Στεφανινά τα οποία παρά τις πάρα πολλές απουσίες έχουν κατεβάσει μόλις 5 παίκτες στη σημερινή αναμέτρηση. Έχουν καταφέρει μέχρι τώρα να τα ανταπεξέλθουν πάρα πολύ καλά σε αυτό το παιχνίδι με μια εξαιρετική άμυνα ζώνη. Σίμοβι για 2 πόντους, εύστοχος. Να δούμε τι άλλο θα βάλει ο Σέρβος στη σημερινή αναμέτρηση. 52-46. Αντωνάκης, θα σωθεί στο lay-up. Αντωνάκης ο οποίος παράτησε, εδώ θα πάρει το λεπτό. Αντωνάκης ο οποίος θα είναι εξαιρετικό παιχνίδι σήμερα. Μαζί με τον Πρωθυπουργό τον Δημήτρη. Στο Βαγγέλο θα μάθει τώρα. Στο χείρο, ούτε σε αυτό το rebound. Αντωνάκη. Στο Βαγγέλο Θανάση. Το ωραίο το φλότο. Δεν είναι έτσι. Πάλι ο Βαγγέλο. Ο Θανάση. Στο rebound. Σίμοβιτς. Αφήνει για τον Αλεπάκη. Ο Αλεπάκης έκανε λάθος εδώ. Ο Αντωνάκης πάει μέχρι το lay-up. Άλλο ένα καλάθι. Πολύ καλή άμυνα από τον Αντωνάκη και έφτασε μέσα στο λέει 52-48. Δέρμπι το παιχνίδι ξανά. Κυπρέος, ετοιμάζει και ο Χρυσοφογιώργος ο Δημήτρης για, για τον πανικό. Βιγέρης Γιώργος, πολύ ωραίο το φλότερ. Με εξαιρετική προσπάθεια από τον σέντερ, τον Φανά. 54-48, στους 6. Κοντόπουλος, καλή άμυνα εδώ και πάλι από τη Φανινά. Πάλι ο Κοντόπουλος από την πάσα του Σοφογιώργου, αστοχή. Σοφογιώργος Θανάσης για 2. Ήρθε τώρα ο Πρανδέκος συνεχίζει και πάλι αστοχή. Νέο κλέψιμο αυτή τη φορά. Και πάλι από τον Βουλγέρη Γιώργο. Στον πάτο θα κάτσει ο Αντωνάκης, το παιχνίδι περνάει ο Τσελεκίδης και ο Νικολόπουλος στον πάτο για να περάσει το παιχνίδι ο Ξεφογιώργος. Ξεφογιώργος. Σουτάρει για 2. Στο 3. Στο Βουγγέρη ο Αντωνάκης θα πάρει άλλο ένα rebound. Τρομερή συνεισφορά της αυτό το τομέα σήμερα από τον Βουγγέρη. Πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό για την ομάδα του. Για 3, αστοχή. Πάλι έγινε χαμηλά. Και time out. 4 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα πριν από την λήξη του αγώνα. Μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε για τη συνέχεια του παιχνιδιού. Εδώ είμαστε και πάλι στο κλειστό της 10. Οι δύο ομάδες έχουν εισέλθει στο αγωνιστικό χώρο. 4 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα πριν από την λήξη του αγώνα. Η ομάδα των Στεφανινά Τίμπεργουλφς έχει αυτή τη στιγμή μια καλή διαφορά 6 πόντων, την οποία καλείται να κρατήσει και να πάρει την πρώτη της νίκη της Ιρλανδίας. Από την άλλη, ο πανικός ο οποίος προσπαθεί. Καλάθι από τον Βιγγέρη ήταν αθανάσιο. Τρομερή πάσα και πάλι από τον Σίμοβιτς. 56-48. Λέγαμε λοιπόν ότι ο πανικός αυτή τη στιγμή βρίσκεται εκεί προς τώρα με 8 πόντους και καλείται να ανατρέψει αυτή την κατάσταση. Έχει λιγότερο, κάτι λιγότερο από 4 λεπτά. Σοφογιώργος. Πέμπτο φάουλ, 2 βολές. Αλλαγή για την ομάδα του Πανικού. Καρανάτσιο θα περάσει το παιχνίδι στη θέση του Πρανδέκου. 56-48. Και εκεί στην πρώτη βολή Δημήτρης Σοφογιώργος, ο αρχηγός της ομάδας του Πανικού. Και τώρα θα εκτελέσει και τη δεύτερη βολή. 2-2. Και ο Κυπρέος τώρα, για να δούμε αν μπορούν να γυρίσουν αυτό το παιχνίδι ο Πανικός. Θέλει θα κλέψει την μπάλα και τώρα ο Ξεφογιώργος ο Θανάσης για τον Κοντόπουλο. Κοντόπουλος. Ξεφογιώργος Δημήτρης.
μέχρι το lay-up προσπαθεί να δημιουργήσει Δουλγέρης, όμως Γιώργος τρομερή άμυνα εδώ και κέρδισε την κατοχή. Σίμωδης αφήνει για τον Κυπρέο. Τώρα απομένει λιγότερο από 3 λεπτά. Κυπρέος, Σίμωδης, δύσκολη προσπάθεια, δεν μπορεί να ξεκίσει. Εδώ χτύπησε. Σταματάει το παιχνίδι, καθώς έχει τραυματιστεί ο Σίμωδης. Θα ζητήσουν να μην είναι κάτι σοβαρό. Συγκρούστηκε εκεί με τον Δημήτρη Στοπογιώργο στην προσπάθειά τους, καθώς πήγαινε για lay-up. Συγκρούστηκε να μην είναι κάτι σοβαρό. Ότι φαίνεται σηκώθηκε. Θα ζητήσουμε να μην έχει κάτι σοβαρό. Θέλετε να το πατάει το πόδι. Ο Γιώργος Αθανάσης είναι έτοιμος να εκτελέσει την επαναφορά. Ο Σίμωδης ευτυχώς είναι καλά, όπως είπε ο Στεφανινά, και όλα είναι έτοιμα για να συνεχιστεί κανονικά το παιχνίδι. 2:47 απομένει. Αντωνάκης, αντίπαλο τον Βιγγέλη, ο οποίος έχει κάνει τρομερή εμφάνιση σήμερα. Αντωνάκης μέχρι το lay-up. Εναντίον όλων, ο Αντωνάκης και πάλι βρίσκει στόχο. 56-52. Και από μένα ακριβώς 2,5 λεπτά. Καλή άμυνα από τον Αντωνάκη, φάουλ. Πάνω στον Κυπρέο. Δεύτερο φάουλ για τον Αντωνάκη. Ωραία δημιουργία, Καρανάτσος και καλάθι. 56-54, ο πανικός. Μία ανάσα από τον Αθλωμάδο Στεφανινά. Λιώνει τους δύο, Αλεπάκης. Ψήγραμμα βίνει στον Κυπρέο. Δουλγέρης, καλή άμυνα τώρα το πανικό. Άλλο ένα φλέψιμο. Και τώρα ο Ψοβογιώργος πάει μέχρι το lay-up. Και καλάθι. Και όλα τα ημέρατα από τις ομάδες του Στεφανινά. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε για τη συγκλονιστική συνέχεια. Οι δύο ομάδες έχουν εισέλθει και πάλι στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα είναι 56 όλα, έχουμε ντέρμπι. Ξανά ντέρμπι. Για να δούμε τώρα αν ο πανικός, το momentum είναι πανικός, για να δούμε αν θα μπορέσουν να κερδίσουν τα σημερινά παιχνίδια. Σίμωδης κάνει λάθος. Και τώρα ο Αντωνάκης. Όμορφη προσπάθεια. Σοφογέρος Δημήτρης. Μέχρι το λέει, πολύ δύσκολη προσπάθεια. Ο ίδιος το rebound. Και ο Καρανάτσος τώρα αφήνει τον Αντωνάκη για να ηρεμήσει το παιχνίδι. Αντωνάκης θα το πάρει το σούτ για τρεις. Είναι άστοχος. Και Λεκίδης άλλο ένα rebound. Ο Γιώργος έχει κάνει πολύ καλή δουλειά αυτό το μέτρο μπαμ. Ψοφογιώργος θα κάνει έρμπολ και πάλι ο Τσελεκίδης σώζει την κατοχή. Θα αφήσει το κανάφιο. Βήματα. Κάνει ξανά βήματα ο Νενάκης και απομένει ένα λεπτό. Για να δούμε τι θα γίνει. Υπάρχει και το ενδεχόμενο της παράδοσης στο σημερινό παιχνίδι. Τρομερή άμυνα του Τσελεκίδη.
Στόχο Γιώργος, μέχρι το lay-up. Τρομερό καλάθι, 56-58 από τον αρχηγό. Τελευταίος πραγματικά τρομερός αμυντικά και στο κομμάτι των rebound. Γίνεται παράγοντας του αγώνα από το πουθενά. Σίμοβιτς. Το φάουλ γίνεται χαμηλά, σωστή η πρόσωπη στον διευθυντή. Και απομένει 31 δευτερόλεπτα. Τέταρτο φάουλ για τους... για τον Πανικό. Στον πάγο Καρανάτσιος και περνάει ξανά ο Πραμβέκος με το νούμερο 23. Σίμοβιτς με αντίπαλο του Μπραντζέκο, τρομερή πάσα. Ωραία, Δουλγέρδης μέχρι το lay-up. Βγήκε το φάουλ. 58 όλα. Νέο time-out. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε και πάλι στο κλειστό της 10. Απομένουν 21,3 δευτερόλεπτα. Και το σκορ είναι 58 όλα. Έχουμε derby εδώ στο κλειστό της 10. Για να δούμε αν θα καταφέρουν. Ποιος θα καταφέρει να βγει νικητής από αυτό το παιχνίδι στην κανονική διάρκεια και από εκεί πέρα ενδεχομένως να υπάρχει και το να έχουμε και παράταση στη σημερινή αναμέτρηση. Κατοχή για τον Πανικό. Αντωνάκη. Καθίτη κρίσιμη κατοχή. Φάουλ από τον Σίμοβιτς καθώς είχε φάουλ η ομάδα του Λιλίου. Θα εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές, απομένουν 17 και 5. Στο κοντέρ. Στην πρώτη είναι έξοδος. 58-59. Και έχουμε δύο βολές. Τέταρτο φάουλ από τον Ψοφογιώργο τον Θανάση. Δύο ελεύθερες βολές για τον Κυπρέο. Για να δούμε αν θα ισοφαρίσει ή αν θα προσπεράσει. Για να δούμε. Από την πρώτη βολή ο Κυπρέος. Δεύτερη δύο. Αντωνάκης θα πάρει τον φάουλ. Και θα κερδίσει και το φάουλ από τον Κυπρέο, δύο ελεύθερες βολές για την ομάδα του Πανικού. Αν βάλει έστω και μία ο Αντωνάκης, θα βάλει πολύ σοβαρές βάσεις για να κατακτήσει το προσπάθος του πρώτου της ομάδας του Πανικού. Σημερινή αναμέτρηση. Πρώτη βολή από τον Αντωνάκη είναι έστωγος. Σημαντικό καλάθι. 58-60. Στη βολή. 2-2 από τον Αντωνάκη, ο οποίος ενδεχομένως να δώσει την νίκη στην ομάδα του. Σίμοβιτς. Πετάει την μπάλα. Εδώ είναι το τέλος του αγώνα, 58-61. Ο Πανικός κάνει την πρώτη του νίκη στην διοργάνωση στο θεσμό του κυπέλου.
58-61, υπέρ του πανικού, απόλυσε μας εδώ στο Μπασκετάκι Θεσσαλονίκα. Καλό βράδυ.